once felt. I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told ya. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high. Αυτό εδώ το τερατίδιο σήμερα μου έκανε μια υπέροχη νύχτα. Γίτσες. Ο γιατρός λέει ότι είναι φυσιολογικό αυτό το φτέρνισμα. Είναι από το υγρό, από το μνηιακό υγρό ακόμα που υπάρχει μέσα του. Ναι. Κάνει κακά συνέχεια. Πού χωράνε τόσο κακά σε μία τόσο μικρή κοιλιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έφαγα το πρωινό μου δημητριακά μεγάλα και έκανα το μπανάκι μου. Τώρα θα στεγνώσω τα μαλλιά μου για να πάρω λίγο μπρος. Τώρα κάνω το πρωί μπάνιο με το που ξυπνήσω, γιατί αλλιώς είμαι σαν το ζόμπι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και εντάξει, κοιμήθηκα τώρα το πρωί. Κάθε 2 ώρες τώρα, σήμερα με ξυπνούσε εκείνος, φαντάσου. Και κοιμηθήκαμε και πολύ αργά. Δηλαδή τον ξύπνησα 11 η ώρα για να φάει. Και μετά μέχρι τις 2,5 ώρα, 3 μπορεί, με ταλαιπωρούσε. Έτρωγε, κοιμότανε. Τον έβαζα κάτω, ξυπνούσε. Ξαναέτρωγε, ξανακοιμότανε. Τον έβαζα κάτω, ξυπνούσε. Τελικά κοιμηθήκαμε αγκαλιά για να κοιμηθεί και να μ' αφήσει. Δηλαδή απελπίστηκα σε κάποια φάση. Εντάξει, μετά ξυπνάει και ο Γιάννης, 6 ώρα το πρωί σήμερα, από την αγωνία του για το σχολείο. Εντάξει, σηκώθηκα, του φτιάξα το γάλα, του βάλα τα παιδικά, τον έντυσα, τον έπλυνα, όλα αυτά. Έφυγε 8 παρά για το σχολείο με τον Νίκο, κατενθουσιασμένος, δόξα τω Θεώ. Καλώς τον, ναι. Τι κάνεις? Τι κάνεις, Γιαννάκη μου? Χτύπησες? Ναι. Πού χτύπησες? Χτύπησα με την σκάλα. Θα σου φιλήσω να περάσεις. Στη σκάλα. Στη σκάλα. Στη σκάλα πήγε γρήγορα τη σκάλα. Δεν πειράζει. Πώς πέρασες την πρώτη μέρα στο σχολείο? Πρόσεχε. Μπερά. Εντάξει, σιγά σιγά. Πρόσεχε, σιγά σιγά. Έλα, πάμε στο κρεβατάκι. Να σου φέρω γαλατάκι. Έλα. Είσαι ξύπνησε από τις 6 ώρα. Πάμε. Λοιπόν, είναι μεσημέρι. Ο Νίκος πήγε στο φίλο του έτσι να ξεσκάσει λίγο, να πιει ένα καφέ. Ο Γιάννης πήγε για ύπνο χωρίς αντιστάσεις, ευτυχώς. Τώρα θα δείξει βέβαια, δεν έχει κοιμηθεί ακόμα. Ίσως στέει το ότι είναι κουρασμένος, εκτονώθηκε, ξύπνησε νωρίς σήμερα. Και επίσης στο σχολείο, την ώρα που φεύγει ο Γιάννης, τα άλλα παιδάκια αυτά που οι μαμάδες τους εργάζονται, μένουν πίσω και κοιμούνται στο σχολείο. Και αυτό το βλέπει ο Γιάννης, οπότε λέει, ξέρω εγώ, τα παιδάκια κοιμούνται, είναι μεσημέρι. Οπότε είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά ότι και αυτό είναι παιδάκι και πρέπει να κοιμηθεί το μεσημέρι. Βέβαια, του λέω, δες έξω τι είναι μεσημέρι. Ή το βράδυ, του λέω, δες έξω τι είναι νύχτα. Άρα είναι όρια ύπνο.
Και όλα καλά, το μωρό κοιμάται εδώ στην κούνια του. Ευτυχώς του άρεσε. Στην αρχή μου έκανε κάτι νερά, δεν του πολύ άρεσε χθες, αλλά σήμερα του αρέσει, ευτυχώς. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα που έχουμε πάρει για το μωρό. Και εντάξει, όλα καλά. Να τον έχω εδώ στο σαλόνι. Βέβαια, το μόνο πράγμα που έχω κάνει όση ώρα ήμασταν χωρίς το Γιάννη, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχω τελειώσει τις δουλειές μου, είναι το πάτωμα και τα ρούχα. Αλλά τώρα θα κάνω τα πιάτα, φαγητό έχω από χθες, θα κάνω και το μπάνιο, ένα γενικό ξεσκόνισμα μέχρι να ξυπνήσει και μετά θα κάνουμε παρέουλα. Το πρόσωπό μου είναι χάλια. Αυτά εδώ πέρα, οι πανάδες που έχω κάνει, δεν φεύγουν, δεν τα βλέπω να φεύγουν. Θα περιμένω μέχρι τις 40 μέρες για να ζυγιστώ πρώτον και δεύτερον για να επανέλθω το πρόσωπό μου. Μετά θα πρέπει να λάβω δράση. Τέζα η Τερέζα. Η αλήθεια είναι πως και εγώ νιστάζω. Αλλά όχι. Όχι. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για να έχουμε πιο χαλαρές μέρες μέσα στη βδομάδα μετά. Και πάνω που πήρα φόρα πείνασε. Δεν μπορώ. Έχει γίνει απαιτητικός. Παρόλο που είναι ήσυχος, έχει ξεθαρέψει αυτές τις δύο μέρες τελευταίες. Πιστεύω ότι θα γίνει παχουλούλης. Γιατί, εντάξει, τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρώει και συχνά. Οπότε, θα γίνει τρεμένος. Λοιπόν, τέλος με το σπίτι. Ξύπνησα το Γιάννη μου γιατί είχε πάει 5,5 ώρα και ακόμα δεν είχε ξυπνήσει. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί σήμερα ο Γιάννης μου. Παίζει με τα παιχνίδια του, δεν κάνει ζημιές και είναι πολύ πολύ καλός. Τι καλό που σου έκανε το σχολείο. Μα! Ναι! Κοίτα! Παίζουμε τώρα εδώ στο δωμάτιο. Ναι! Όλα είναι υπό έλεγχο, το μωρό κοιμάται, ο Νίκος βλέπει ταινία. Εγώ βασικά κάθομαι και ο Γιάννης παίζει. Και εγώ απλώς συμμετέχω όσο μπορώ, ξέρεις, να τον ενθαρρύνω. Οπότε μιας και τελείωσε νωρίς, είναι 7 παρα 10, λέω να κάνω και λίγο τα μαλάκια μου, να είμαι λίγο άνθρωπος. Τι λέτε κι εσείς? Μόλις έφαγε και ναρκώθηκε πάλι ο μικρός. Και ο μεγάλος φτιάχνει κάστρο με τον μπαμπά. Να το φτιάξουμε. Ναι, δεν περίμενε. Εδώ έχουμε πάλι το μικρούλι που δεν θέλει να πάει στο κρεβάτι του τώρα που είναι νύχτα. Θέλει αγκαλιές. Μόλις τον βάλω, κλαίει. Ο Νίκος μου έφτιαξε εδώ πιτσάκι να φάω και βλέπουμε Σαμπρίνα. Πριν πάμε για ύπνο. Καλησπέρα και πάλι. Είναι η επόμενη μέρα. Χθες τελικά δεν συνέχισα το vlog το βραδάκι γιατί είχαμε μια τρελή νύχτα. Ενώ έφτιαξα τα μαλλιά μου, είδαμε 2 επεισόδια από Σαμπρίνα. Αλλά ο μικρός μάλλον είχε πονάκια, τον εμάτιασα. Και έτσι δεν συνέχισα. Ασχολήθηκα με το μωρό αποκλειστικά. Ο Γιάννης είχε κοιμηθεί ήδη όταν συνέβη αυτό. Και είμαι εδώ σήμερα για να κλείσω αυτό το vlog, αλλά προτού το κλείσω θα ήθελα να σας δείξω 2 υπέροχα δώρα που έλαβα σήμερα το πρωί και μετά από τόσο δύσκολη νύχτα μου έφτιαξαν τη διάθεση και πάλι. Είναι από I Love Baby, τους ευχαριστώ τόσο, τόσο πολύ. Είναι ένα e-shop με υπέροχα προϊόντα για εγκυμοσύνη και θυλασμό. Προϊόντα σχεδιασμένα για τη μαμά, για να είναι καλά ψυχολογικά και σωματικά και όμορφη η μανούλα κατά τη διάρκεια αυτής της όμορφης περίοδου της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά του θυλασμού. Σε αυτό το e-shop θα βρείτε προϊόντα για τη μαμά, για τις φάσεις αυτές που σας είπα, αλλά και για μωράκια, προϊόντα που δεν υπάρχουν, δεν βρίσκεις εύκολα στην αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε συνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν μέσα από το YouTube αλλά και μέσα από το Instagram. Είχαμε κάνει και giveaway ένα υπέροχο σετ εγκυμοσύνης και θυλασμού. Μου είχαν στείλει πάρα πολλά δώρα και πάλι με θυμήθηκαν με αφορμή τη γέννα μου και μου έστειλαν ένα πανέμορφο πακέτο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής και το link για το e-shop και το Instagram.
Αρχικά το δωράκι συνόδευε αυτό το όμορφο γράμμα που λέει «Αγαπητή Βιολέτα, χρόνια πολλά, να σας ζήσει το μωράκι σας, να το χαίρεστε και να το δείτε όπως επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας». Τη συνεργασία μας τα ήθελα μάλλον να πει. «Με πολύ αγάπη θα σας στηρίξουμε σε κάθε στάδιο του όμορφου ταξιδιού της μητρότητας. Με αγάπη η ομάδα I Love Baby. Ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα». Μέσα το πακέτο είχε αυτό εδώ το αυτοκόλλητο για το αυτοκίνητο που θα μου χρειαστεί. Είμαι και καινούριο οδηγός, θα βάλω και τον αλλά αυτό ενημερώνει τους οδηγούς από πίσω ότι υπάρχει εγγυούλα ή μωράκι στο αυτοκίνητο, οπότε είναι πολύ χρήσιμο και νομίζω ότι είναι και υποχρεωτικό. Είναι με το λογότυπο της εταιρείας, οπότε θεωρώ ότι είναι πανέξυπνο. Αυτό το πανέμορφο νυχτικάκι θυλασμού, δείτε το εδώ. Είναι πανέμορφο πραγματικά και το φοράς και μετά. Είναι έτσι πολύ cute. Κάνεις έτσι στο πλάι και θυλάζεις με ευκολία. Εν τω μεταξύ, με βολεύει που είναι νυχτικάκι. Γιατί? Και θα αρχίσω τώρα να φοράω νυχτικά πάλι. Γιατί το βράδυ, δηλαδή τη μέρα μπορεί να θέλω την πιτζάμα μου, αλλά το βράδυ, λόγω της αυξημένης παραγωγής αλλά και των ορμονών, λόγω του θυλασμού, που ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη γέννη και όλα αυτά, ζεσταίνομαι απίστευτα, υδρώνω, που το πρωί πρέπει να κάνω μπάνιο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλες σας. Εγώ το βιώνω σε αυτή εδώ την γένα μου, μετά από τη γένα μου, γιατί δεν ξέρω, μάλλον επειδή θυλάζω. Στην προηγούμενη γένα μου, επειδή δεν θύλασα πολύ, δεν είχα δηλαδή για καιρό αυτή την παραγωγή που έχω τώρα, δεν το βίωσα. Ήτανε και καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα πραγματικά υποφέρω στη ζέστη το βράδυ. Πείτε μου αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά στην περιοχή του στήθους. Οπότε με εξυπηρετεί που είναι νυχτικάκι και μάλλον θα βγάλω στην επιφάνεια και τα άλλα, γιατί πραγματικά το βράδυ έχω θέμα. Και ένα δεύτερο δώρο που είχε μέσα το πακέτο, και αυτό και αν το λάτρεψα, είναι αυτό το μπλουζάκι που φοράω, το έβαλα απευθείας, γιατί πήγα να πάρω και το Γιάννη από το σχολείο σήμερα, οπότε έπρεπε να βάλω ρούχα. Και είναι μπλουζάκι εγκυμοσύνης και θυλασμού. Θα σας δείξω τώρα στον καθρέφτη πώς ακριβώς είναι. Εδώ, εντάξει, είναι πανέμορφο. Είναι στο στυλ μου. Γενικά μπορείτε να βρείτε ρούχα εγκυμοσύνης και θυλασμού για όλα τα στυλ στο e-shop, θεωρώ. Ρίξτε μια ματιά, αν είστε στη φάση μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μακό, ελαφρύ, λεπτό, για τον ίδιο λόγο που σας είπα και πριν, ότι όταν θυλάζεις υπάρχει έτσι μια έξαψη. Και κάνεις το πλάι. Εδώ, αν δείτε, υπάρχει κενό για να το θυλάσεις το μωρούλι σου πολύ εύκολα. Και από τη μία μεριά πάει και από την άλλη. Είναι τέλειο, είναι βιολέτα και αυτό. Με έχετε καταλάβει νομίζω με τα ροζ όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έτσι χαρούμενη θα κλείσω αυτό το vlog και θα τα ξαναπούμε πάλι στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, για τις όμορφες ευχές, για τα όμορφα λόγια που μου λέτε και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Πραγματικά με έχετε στηρίξει στο έπακρο. Ίσως είστε και εσείς ένας λόγος που έχω καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Πραγματικά το πώς θα ήμουν ψυχολογικά με τρόμαζε πάρα πολύ σε αυτή την εγκυμοσύνη, λόγω κακής εμπειρίας με την πρώτη εγκυμοσύνη που είχα θέματα ψυχολογικά με επιλόγιο κατάθλιψη κτλ. Όμως δεν το περίμενα καθόλου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Φτού. Να μην το ματιάσω. Δεν ξέρω τι αλλάζει. Πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως επειδή περίμενα ένα δύσκολο μωρό και έχω ένα πιο εύκολο μωρό από ό,τι περίμενα, αρκετά πιο εύκολο, οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Ίσως επειδή κάνω και αυτό που αγαπώ εδώ μαζί σας. Όλα είναι καλά, δηλαδή τα βλέπω πολύ καλά και ανησυχώ και εγώ με τον εαυτό μου. Δηλαδή μου στέλνετε και μου λέτε, μα πώς γίνεται, ξέρω εγώ, να τα δείχνεις όλα τόσο εύκολα. Δεν είναι εύκολα, τρέχω σαν το βέγκο. Απλώς, δεν ξέρω, είμαι καλά ψυχολογικά. Και ίσως και είναι και αυτό, ίσως, ένας παράγοντας που το μωρό είναι έτσι ήρεμο. Γιατί όπως είναι η μαμά, είναι και το μωρό. Οπότε μπορεί και γι' αυτό να είναι ήρεμος ο μικρούλης και μπορεί και γι' αυτό ο Γιάννης να μην ήταν τόσο ήρεμος. Όμως τώρα που έχουμε μείνει μόνοι μας, έχει ηρεμήσει από τότε που ξεκίνησε το σχολείο δηλαδή.
Δηλαδή αυτές τις 2 μέρες βλέπω διαφορά τεράστια, όχι στο 100% αλλά ένα 80% θα έλεγα. Δεν είναι τίποτα εύκολο, αλλά έχει να κάνει με την ψυχολογία μας πιστεύω και με το πόσο αισιόδοξοι είμαστε. Καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα. Αν είστε στην ίδια φάση μαζί μου, αν σας ενδιαφέρουν τα βιντεάκια που βλέπετε στο κανάλι μου, αν συμπάσχετε, αν οτιδήποτε, αν ταυτιζόμαστε οπουδήποτε, θα σας πρότεινα να κάνετε έγγραφη σε αυτό το κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά. Μπορείτε να βρείτε στο κουτί της περιγραφής και το Instagram, να τα λέμε και από εκεί ή να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ξανά και ξανά. Φιλιά πολλά!